Θεοφιλέστατε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερον τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Η Εκκλησία σήμερα πανηγυρίζει και εορτάζει το μεγάλο κοσμοσωτήριο γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το οποίο χαρακτηρίζεται, όπως ακούσαμε από το απολυτίκιο της ημέρας, το κεφάλαιο της σωτηρίας, αλλά και το αποκεκριμένο μυστήριο η φανέρωσης. Είναι ένα, ο Ευαγγελισμός θα λέγαμε είναι το θεμέλιο και η βάση επάνω στο οποίο θεμελιώνεται και οικοδομείται όλο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Εάν θέλαμε να ιεραρχήσουμε όλες τις δεσποτικοθεομητορικές εορτές, θα μπορούσαμε να θέσουμε το γεγονός αυτό του Ευαγγελισμού στην κορυφή. Γιατί? Διότι εκεί είναι η αποφασιστική στιγμή για τον κόσμο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Όπως με την πρώτη ημέρα της δημιουργίας, όπως μας λέει και αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, ο Θεός είπε «γεννηθεί το φως» και «εγένε το φως». Και η πρώτη ημέρα είναι ουσιαστικά η ημέρα της δημιουργίας εκ του μειόντος. Και αν θέλετε να το προεκτείνω λίγο και επιστημονικά, είναι και εκείνη η μέρα που ο Θεός δημιούργησε την πρώτη ύλη. Διότι σήμερα η επιστήμη έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα γύρω από την ύλη, ότι το ανώτερο επίπεδο ενέργειας είναι το φως και αυτή η ενέργεια ισούται με την ύλη. Οπότε έχουμε την πρώτη στόφα της δημιουργίας με την πρώτη μέρα και οι επόμενες μέρες είναι απλώς μία διακόσμηση αυτής της ύλης που έκανε ο Θεός όταν είπε «γεννηθεί το φως». Και έτσι με την ίδια λογική το γεγονός αυτό του Ευαγγελισμού αποτελεί την βάση, όπως είπα στην αρχή, και το θεμέλιο επί του οποίου θεμελιώνεται όλο αυτό το έργο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Η λέξη Ευαγγελισμός σημαίνει η καλή είδηση, το καλό μήνυμα, το χαρμόσυνο μήνυμα. Και αυτό δεν σημαίνει απλώς μία επιπόλαια πληροφόρηση προς τον άνθρωπο. Σήμερα μέσα στην κοινωνία μας κατακλείζουν ανερύθμιτες πληροφορίες τα οποία μεταδίδονται από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αλλά η πληροφόρηση εδώ του ουρανού έχει οντολογική βάση. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο Θεός, δημιουργώντας τον κόσμο, έδωσε το «είναι», έδωσε την ύπαρξη. Ο Ευαγγελισμός προσφέρει όχι μόνο το «είναι», αλλά το «αΐ» και το «εφ» είναι του κόσμου. Εδώ εκπληρώνεται ο προεπινοούμενος θείος σκοπός, όπως χαρακτηριστικά το περιγράφει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Και όχι μόνον αυτός. Είναι η προαιώνια βουλή του Θεού. Ποια? Η ενσωμάτωση των πάντων εν το προσώπο του Υιού αυτού, η ένωση δηλαδή όλης της κτιστής πραγματικότητος δια του ανθρώπου και η προσφορά αυτή προς τον Θεό. Έτσι επιτυγχάνεται αυτό που λέμε στην θεολογική γλώσσα η θέωση του ανθρώπου. Και με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει, αγαπητοί μου, να συμμετάσχουμε μέσα στην δική του πληρότητα και μέσα στη Θεία Ζωή, να είμαι θα συμμέτοχη αυτής της μακαριότητος η οποία επέρχεται σε όλη την κτήση όταν ενώνεται η δημιουργία του Θεού με τον ίδιο το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι η σωτηρία δεν είναι ο σκοπός. Η σωτηρία απλώς ήταν η αφορμή για να εκπληρωθεί αυτός ο σκοπός
που είναι η ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Συνεπώς, ευαγγελισμός είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, το μεγαλύτερο μήνυμα που προσφέρεται εις τον άνθρωπο. Και ιστορικά, εγώ σας εξήγησα την θεολογική διάσταση, αλλά ιστορικά αυτό εκφράστηκε με την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία, σε ένα άσημο και θα έλεγα κακοφημισμένο χωριό της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Ναζαρέτ. Εκεί ζούσε η μικρή κόρη, η Μαριάμ, η Θεοτόκος, και εκεί επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όπως μας εξηγεί ωραιότατα και με μεγάλη ακρίβεια και με λεπτομέρειες ο Αρχάγγελος ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και μας λέει ότι απεστάλλει το έκτο μηνύ προς Παρθένον Μαρίαν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Γιατί λέει εδώ το έκτο μηνύ? Διότι ο έκτος μήνας έχει σχέση με την εγκυμοσύνη της ξαδέλφης της Παναγίας, της Ελισάβε, η οποία ήταν ήδη 6 μηνών έγκυος με τον Τίμιο Πρόδρομο. Και έτσι έπρεπε να διασαφινιστεί αυτό το γεγονός και να μεταφερθεί η πληροφόρηση προς την Παναγία, για να καταλάβει ότι εδώ είναι γη ο Θεός. Και να μας δώσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και την ιστορική στιγμή και την χρονική στιγμή που κατέβηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Χαίρε εσύ η και χαριτωμένη. Η και χαριτωμένη σημαίνει εσύ που είσαι γεμάτη χάριτες. Η Παναγία είχε φτάσει στο άκρον άωτον των αρετών. Είχε φτάσει στην κορυφή των αρετών. Εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει. Αλλά δεν είναι γι' αυτό τον λόγο που ονομάζεται και χαριτωμένη. Ονομάζεται και χαριτωμένη διότι ο Κύριος θα κατασκηνώσει μέσα της και θα γίνει Θεοτόκος. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Εδώ η φράση «Κύριος μετά σου» δεν εννοεί απλώς μία αόρατη επιστασία του Θεού. Το λέμε κι εμείς ο ένας προς τον άλλο όταν δίνουμε μία ευχή. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Ο Θεός να σε προστατεύει, να σε διαφυλάτει. Δεν εννοούσε αυτό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Όταν έλεγε «ο Κύριος μετά σου», εννοούσε στην κυριολεξία. Θα κατασκηνώσει μέσα σου ο ίδιος ο ύψιστος Θεός. Γι' αυτό θα είσαι ευλογημένη σύ εν γυναισύ. Θα είσαι η πιο ευλογημένη και ανωτέρα όλων των ανθρώπων. Εσύ είσαι η ξεχωρισμένη, η εκλεκτή του Θεού, η ευλογημένη, και όπως η Εκκλησία την θεωρεί και την χαρακτηρίζει ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ανωτέρα των Σεραφείμ. Συνεπώς, ο Ευαγγελισμός συνδέεται αυτή το χαρμόσυνο μήνυμα με αυτήν την στιγμή που η Παναγία δέχεται την χαρμόσυνη αυτή αγγελία και δέχεται μέσα της τον Υιό και Λόγο του Θεού. Αλλά ο Ευαγγελισμός συνδέεται επίσης και με την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ. Αυτό περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 3ο κεφάλαιο, στίχος 15. Όταν ο άνθρωπος έπεσε και έγινε θύμα του αρχαίγονος Όφεως του διαβόλου, τότε ο Θεός είπε προς τον Όφη ότι «έχθραν θύσω αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου αλλά και του σπέρματος αυτής». Και οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν εδώ να υπενήσεται σε αυτή την φράση «σπέρμα γυναικός», να υπενήσεται η υπερφυσική ενσάρκωση του Θεολόγου, διότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Μόνον ο ανήρ έχει σπέρμα. Η γυναίκα προσφέρει τον εαυτό της, είναι ο χώρος που γίνεται δεκτός το σπέρμα του ανδρός, και δι' αυτού του τρόπου διαιωνίζεται το ανθρώπινο είδος. Αλλά εδώ λέει «εκ σπέρματος γυναικός»,
Εδώ η έκφραση αυτή αφήνουν τους πατέρες να κατανοήσουν ότι εδώ είναι το πρώτο Ευαγγέλιο. Είναι το πρώτο χαρμόσυνο Ευαγγέλιο που ήδη φαίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως με την πτώση του ανθρώπου. Και λέει στη συνέχεια ο Κύριος ότι αυτός ο οποίος θα γεννηθεί εκ Παρθένου, αυτός θα συντρίψει την κεφαλή σου και εσύ θα του τηρήσεις την πτέρνα, δηλαδή θα τον πληγώσεις, αλλά όχι καταστροφικά. Και εδώ προβλέπεται η σταυρική θυσία του Κυρίου, η οποία γίνεται αιτία δια της Αναστάσεως να συντρίψει την δύναμη του εχθρού, αλλά ο εχθρός μόνο μπόρεσε να τηρήσει την πτέρνα, δηλαδή να τον πληγώσει δια του θανάτου. Και έτσι ο Κύριος δια του θανάτου νίκησε τον θάνατο και έφερε την Ανάσταση. Βλέπουμε ότι ο Ευαγγελισμός συνδέεται τόσο με το γεγονός της επίσκεψης του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Μαριάμ, αλλά και με το πρώτο Ευαγγέλιο το οποίο προεπιγγέλθη μέσα στο βιβλίο της Γενέσεως της Θεοτόκου. Και ο Αρχάγγελος συνεχίζει να της λέει, διότι εταράχθη η Παναγία, εφοβήθηκε μέσα της. Εφοβήθηκε, και εδώ προσέξτε μια λεπτομέρεια που μας δίνει ο Λουκάς. Δεν φοβήθηκε τον άγγελο. Εάν εμείς θα βλέπαμε άγγελο θα φοβόμασταν. Αλλά η Παναγία δεν φοβήθηκε. Γιατί? Επειδή λόγω της καθαρότητός της και λόγω της εξοικείωσης της με τον αγγελικό χώρο. Ήτανε από μικρό παιδάκι, από μικρό μωρό μέσα στον ναό του Σολομώντος και τρέφετο από τους αγγέλους. Τότε τι φοβήθηκε η Παναγία? Φοβήθηκε τα λόγια. Και εδώ δείχνει, φαίνεται, η μεγάλη υπακοή και η ταπείνωση που ασκούσε η Παναγία μέσα στην ψυχή της προς τον Θεό. Εφοβήθηκε από τα λόγια τα υψηλά, διότι της είπε ο άγγελος ότι αυτή θα γίνει η μητέρα του Θεού. Και εκείνη έλεγε, ποταπός ή ο ασπασμός ούτος, δηλαδή τι είδους, τι μορφή πρόσκλησης είναι αυτή, αγγελία είναι αυτή, δεν την κατανοώ, εφοβήθηκε από τα λόγια. Και είπε τότε ο Αρχάγγελος για να την καθησυχάσει, μη φοβού Μαριάμ, έχεις πάρει μεγάλη χάρη παρά το Θεό, και εκείνος ο οποίος θα γεννηθεί θα είναι μεγάλος και θα είναι γιος του Υψίστου. Και αυτός, ο Θεός, θα δώσει σε αυτόν τον θρόνο του Δαβίδ και θα του χαρίσει την βασιλεία του Ιακώβ και η βασιλεία αυτού ούκεστε τέλος. Η Παναγία, ενώ τ' άκουγε αυτά, το μυαλό της δεν πήγε σε αυτά τα μεγαλεία που έλεγε, αλλά σκεφτόταν τώρα πώς είναι δυνατό εγώ να συλλάβω και να γεννήσω αφού είμαι Παρθένος. Και αυτό δείχνει ότι η Παναγία, τουλάχιστον θεωρητικά, εγνώριζε τον τρόπο της διαιωνίσεως του ανθρωπίνου είδους δια της συνουσίας. Τουλάχιστον θεωρητικά, είτε θα της το είχε πει η μητέρα της Ιάννα ή θα άκουσε από τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της. Και γι' αυτό έθεσε το ερώτημα στον Αρχάγγελο και του λέει, μα πώς εγώ θα γεννήσω αφού δεν γνωρίζω άνδρα? Και ήτανε πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα της Παναγίας, πώς θα γεννήσω αφού δεν γνωρίζω άνδρα, δεν με έχει αγγίξει άνθρωπος. Και ο άγγελος, που δεν ήξερε και ο ίδιος πώς θα γίνει αυτό το θαύμα, της είπε απλά, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσισι. Και ήδη η ξαδέλφη σου η Ελισάβετ είναι έγκυος 6 μήνες με τον τιμιοπρόδρομο, και να γνωρίζεις ότι για τον Θεό τίποτε δεν είναι αδύνατο. Όπου ενεργεί ο Θεός, νικάει και την τάξη της φύσεως. Και η Παναγία τότε, ακούγοντας τα λόγια και το μήνυμα του ουρανού, τότε αφέθηκε πλήρως. Ήταν έτοιμη να δώσει όλο το είνο της προς τον Θεό και είπε αυτά τα λόγια. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και έφυγε ο Αρχάγγελος από αυτής, αφού εκπλήρωσε και την αποστολή. Το ερώτημα όμως, αγαπητοί μου, το οποίο νομίζω έχει σημασία, χρήζει μεγάλης σημασίας και αξίας, είναι
Πού ήταν αυτό το μυστήριο κρυμμένο και το οποίο καθίσταται φανερό και γνωστό με αυτόν τον τρόπο που μας περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Το ερώτημα δεν είναι θεωρητικό. Το ερώτημα είναι άκρος υπαρξιακό και έχει άμεση σχέση με την τιμή που αποδίδουμε στην Παναγία και έχει άμεση σχέση με το μεγαλείο που προσδίδει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Λέει μάλιστα κάπου ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας που ερμηνεύει εδώ τον Ευαγγελισμό και τη στιγμή αυτή και λέει ότι ο Θεός, λέει, δεν χάρηκε τόσο για τις μεγάλες δωρεές που προσέφερε στον άνθρωπο όσο για την μικρή δωρεά που προσέφερε ο άνθρωπος προς εκείνον. Και κάνει αυτή την τολμηρή ερμηνεία ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιας να πει ότι ο Θεός μπαίνει στην δεύτερη θέση και μάλιστα στη θέση εκείνου που ευεργετούνται, διότι ευεργετήθηκε, λέει, ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο και συγκεκριμένα μέσα από το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία του προσέφερε την ανθρώπινη φύση με την δική της συγκατάθεση. Και λέει, δεν χάρηκε τόσο ο Θεός, λέει ο Άγιος Νικόλαος, τόσο ο Θεός με τις μεγάλες δωρεές που προσέφερε προς τον άνθρωπο, όσο για τη μικρή αυτή δωρεά που προσέφερε ο άνθρωπος προς τον Θεό. Και μάλιστα εδώ αναπτύσσει τον λόγο του ο Άγιος Νικόλαος και λέει, εδώ διακρίνουμε την διαφορά μεταξύ της φιλοτιμίας και της φιλανθρωπίας. Διότι εάν ο Θεός απλώς πρόσταζε τη σωτηρία μας, αυτό θα ήταν μία έκφραση φιλοτιμίας. Αλλά ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Εκένωσε, λέει, εαυτόν, προσέλαβε την ανθρώπινη μας φύση, έγινε, μας θεώρησε ίσους με τον εαυτό Του και έτσι ο Θεός δεν είναι μόνο φιλότιμος, αλλά φιλάνθρωπος. Γι' αυτό λέει κάπου ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του και πριν την Ανάσταση, ουκέτι ημάς, λέγω δούλους, αλλά ημείς φίλοι μου εστέ. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο και τον βλέπει ως ίσον. Διότι όταν κατασκεύασε τον άνθρωπο, ουσιαστικά επανέλαβε τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν θέλει ο Θεός να αφαιρέσει την αυτεξουσιότητα από τον άνθρωπο, έστω και αν παρεβαίνει τις εντολές του. Αλλά τι κάνει ο ίδιος? Κενώνει εαυτόν και σαρκούται εκ Παρθένου Μαρίας και εκ Πνεύματος Αγίου με τη δύναμη του Υψίστου. Το μυστήριο, λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ήταν αυτό που ήταν κρυμμένο μέσα στον Θεό και έγινε φανερό δια του Ευαγγελισμού. Το μυστήριο αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Εκεί ήταν κρυμμένο το μυστήριο, μέσα στην καρδιά του Θεού. Και είναι το μυστήριο της αγάπης προς εμάς. Και αυτή η αγάπη ξεκινάει από την αγάπη που έχει ο ουράνιος Πατέρας προς τον Υιόν. Και η αγάπη που έχει ο Υιός προς τον Πατέρα. Και η αγάπη που έχει το Πνεύμα το Άγιο προς τα άλλα δύο πρόσωπα, προς τον Υιό και προς τον Πατέρα. Ουσιαστικά αυτό που προσφέρεται στην ανθρωπότητα με τον Ευαγγελισμό ήταν το μυστήριο της αιώνιας αγάπης που ενώνει όλα αυτά τα πρόσωπα και είναι το μυστήριο της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Αυτό ο Θεός θέλει να είμεθα συμμέτοχη, κοινωνή θείας φύσεως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κοινωνεί μέσα σε αυτή την αιώνια πραγματικότητα. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το μήνυμα να μένει πάντοτε και να κινείται μέσα στη σκέψη μας, μέσα στη συνείδησή μας και να καλλιεργείται, για να μπορούμε κι εμείς να ανταποκρινόμεθα στο πρόσωπο του Θεού, στο μυστήριο αυτό που μας αποκαλύπτεται, ακριβώς όπως μας το έδειξε η Παναγία με το δικό της παράδειγμα, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και εδώ υπογραμμίζεται η σημασία της ελευθερίας. Η εορτή αυτή ουσιαστικά είναι η εορτή της ελευθερίας. Γι' αυτό και σήμερα στο ελληνικό έθνος υπάρχει μια άλλη μεγάλη εορτή, εθνική εορτή, που είναι η εορτή της παλιγενεσίας, της απελευθερώσεως του ελληνικού έθνους από τον ζυγό της αιχμαλωσίας. Και δεν είναι τυχαίο ότι αποφάσισε το ελληνικό έθνος να εορτάζει αυτή την επέτειο
μέσα στην εορτή του Ευαγγελισμού, όχι ότι έγινε την ημέρα του Ευαγγελισμού, έγινε πριν και μετά η Επανάσταση, αλλά για να τονίσει τη σημασία αυτής της ελευθερίας του ανθρώπου, όχι της κοσμικής ελευθερίας, αλλά της αιωνίας, της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Αμήν.